Εγώ παρεμβαίνω επειδή μας βλέπει ο ελληνικός λαός και πρέπει να ξέρει επακριβώς ποιοι τηρούν τη δημοκρατία, το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Εντάξει, δεν δέχομαι πατερναλιστικές διαδικαστικές επισημάνσεις, ούτε δέχομαι... Σας παρακαλώ κύριε Κασιδιάρη, σας παρακαλώ πολύ. Και δεν δέχομαι τη ρητορική που επί μέρες υφίσταμε κυριολεκτικά περί πραξικοπημάτων, περί μεθοδεύσεων κτλ. Η κλήρωση έγινε παρόντων των αντιπροέδρων της Βουλής από τον κύριο Τσιάρα, κύριε Καμένο. Λοιπόν, τα λέω λοιπόν όλα ενώπιον του ελληνικού λαού. Όποιος εκπρόσωπος κόμματος θέλει, είναι στη διάθεσή του τα ακριβή πρακτικά της διάσκεψης των Προέδρων, όπου στα επιμέρους 1, 2, 3, 5 σημεία που σας είπα έχουν ληφθεί αποφάσεις. Δηλαδή έχουμε πει ότι κατά πλειοψηφία λοιπόν συνεχίζουμε έτσι, κατά πλειοψηφία συνεχίζουμε έτσι. Αυτό θα το δούμε ύστερα, και ύστερα έκανα μια τελική πρόταση η οποία ικανοποιεί απολύτως τις ενστάσεις οι οποίες είχαν παρουσιαστεί εκεί πέρα μέσα. Περί αυτού πρόκειται, πιστεύω πως δεν υπάρχει όχι ίχνος σκιάς περί μεθοδεύσεων ή περί πραξικοπήματος ή οτιδήποτε, αλλά ίσα ίσα με τη βοήθεια όλων μας και τον αλληλοεπηρεασμό όλων μας καταλήξαμε στην άριστη λύση.